Περιμένουμε αφέτη και δείτε την εκκίνηση τελικά. Δεν φεύγει καλά ο Hereward the Wake, μένοντας στην τελευταία θέση, όπως δεν έφυγε καλά και ο Φιδιππίδης. Για την πρωτοπορία είναι αρχικά Fretchman's Creek, αλλά και Ζαμπαρκάν πιο μέσα ο Άμπιεν. Τώρα έρχεται ο Φιδιππίδης, βελτιώνεται απ' έξω και θέλει να πιέσει για να βγει και μπροστά μάλιστα. Ο Άμπιεν έχει το κάγκελο και είναι αυτός που προηγείται ελαφρά με τον Fretchman's Creek δίπλα του. Πιο πίσω έχει βελτιωθεί ο Φιδιππίδης, έχει εσωτερικά του το Ζαμπαρκάν. Οι τέσσερις που έχουν πάρει μία μικρή διαφορά από το Lightning Storm και φυσικά τον Hereward the Wake που έχει μείνει στην τελευταία θέση. Όλα αυτά καθώς είμαστε στο σημείο των 1200 μέτρων μετά τα πρώτα 600 μέτρα, είναι τέσσερις σχεδόν μπροστά. Από μέσα ο Ambient, δίπλα του ο Fretchman's Creek, πιο έξω βρίσκονται ο Ζαμπαρκάν και ο Φιδιππίδης. Στην συνέχεια πάντα ο Lightning Storm πέμπτος και τελευταίος ο Hereward the Wake. Φτάνουμε και στο σημείο των 800 μέτρων στην πρωτοπορία από νωρίς ο Ambient, δίπλα του ο Fretchman's Creek. Φιδιππίδης έχει περάσει καθαρά τρίτος, τρέχοντας όμως και τρίτη ρόδα. Κοντά τους εσωτερικά ο Ζαμπαρκάν προσπαθεί να πλησιάσει ο Lightning Storm πιεζόμενος και στην συνέχεια ο Hereward the Wake. Πάμε να στρίψουμε για να μπούμε για την τελική ευθεία. Εδώ είμαστε λοιπόν στην τελευταία στροφή όπου επιχειρεί να μπει ο Ambient. Έρχεται ο Ζαμπαρκάν κοντά του αλλά και ο Lightning Storm και κάνουν την επίθεσή τους. Lightning Storm ήδη στις αρχές ευθείας τους έχει πιάσει ο Ζαμπαρκάν εσωτερικά του και πιο έξω. Fretchman's Creek καταδιώκουν. Μέχρι τέλους Lightning Storm και Fretchman's Creek, ενώ κάνει πολύ δυνατό finish ο Hereward the Wake διεκδικώντας περισσότερα πράγματα στα τελευταία μέτρα, αλλά ο Lightning Storm έχει πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Νούμερο 6 Lightning Storm και έρχεται απ' έξω Hereward the Wake. Lightning Storm θέλει να πάρει τη νίκη από μέσα, προσπαθεί και φαίνεται να κρατά τελικά τη δεύτερη θέση ο Fretchman's Creek. Τέταρτος ο Ζαμπαρκάν. Lightning Storm, Fretchman's Creek, Hereward the Wake πολύ κοντά, τέταρτος ο Ζαμπαρκάν, 6, 3, 5 και 2, θα δούμε τη δεύτερη θέση, διότι ήταν πάρα πολύ έξω ο Hereward the Wake. Lightning Storm εδώ θα επικρατήσει. Θα έρθουν οι πράσινοι με, για δείτε εδώ, ελαφρά βέβαια απ' έξω φαίνεται ο Hereward the Wake, αλλά από μέσα ίσως το νούμερο 3 Fretchman's Creek πρέπει να κρατήσουμε μία επιφύλαξη. Τέταρτος ο Ζαμπαρκάν. Λοιπόν, πράγματι κύριε Κρητική, έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε. Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ. Λοιπόν, με πολλή υπομονή, εδώ ήταν κυπριακή η ομάδα, αναβάτης, προπονητής, ιδιοκτήτης, αφού είστε και τα δύο. Με πολλή υπομονή κατάφερε μετά στην ευθεία, ξεκαθάρισε τα πράγματα και πήρε μία νίκη. Ναι, πράγματι. Να πω συγχαρητήρια στον Ηράκλειο Ηρακλεούς, ο οποίος υπέψε άψογα το Light Storm. Όμως, αν και με την νίκη αυτή, υπάρχει μια μικρή πικρία, γιατί δεν έτρεξε το αναμενόμενο ο Φιδιππίδης. Μου έχει πει ο αναβάτης ότι κάποιο μικρό πρόβλημα παρουσίασε. Εύχομαι να μην είναι τίποτα. Μέλημά μας είναι τα άλογα να επιστρέφουν και να είναι υγιές χωρίς προβλήματα και δευτερεύον είναι η νίκη. Οπότε είναι ανάμειχτα τα συναισθήματα και χαράς και λύπης. Εντάξει, θα δούμε στη συνέχεια. Τι να περιμένουμε τώρα από τον ύπο. Ο Light Storm. Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει από το Ισραήλ και θέλουν να αγοράσουν άλογα και ελπίζω ότι θα τον πάρουν και αυτόν και ελπίζω να έχουμε νέους επενδυτές, διότι είναι ένας χώρος που χρειαζόμαστε να επανέλθει στην έγκλη που του ανήκει, να αποκτήσει την έγκλη που του ανήκει και να ανέβουν σιγά σιγά και τα έπαθλα και η ποιότητα του υποδρόμου. Από το Light Store είναι ένα άλογο με μικροπροβλήματα. Πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια.